θα συζητήσουμε τώρα ένα ιατρικό θέμα που μας αφορά όλους, ε, γιατί οι πολύποδες χολιδόχου κίστης είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Έτσι, το πέρα. θέμα είναι να έρθει ο δικό μας εδώ και να μας πει πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καταρχήν και πώς μπορούμε να το εντοπίσουμε. Λοιπόν, κύριος Αλέξανδρος Δαρόμ, Διευθυντής Χειρουργός στο Metropolitan Hospital. Καλή, καλή σας, ημέρα. συγγνώμη, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν να εξηγήσουμε τα βασικά τι είναι οι πολύποδες χολιδόχου Κίστη και πώς μπορεί να τις Ανακαλύψει κάποιο ότι έχει στον οργανισμό του. Χολιδόχο κίστη είναι ένα όργανο που βρίσκεται κάτω από το ύπαρ, στη δεξιά πλευρά, κάτω από τα πλευρά, και ε, έχει ρόλο αποθήκευση χολή. Mm -hmm. Οι πολύποντε χολιδόχου κίστεω είναι προσεκβολέ, βλενογονικέ προσεκβολέ, όπω φαίνεται εκεί, mm -hmm. οι οποίε προβάλλουν μέσα στο τείχομα τη χολιδόχου κίστεω και δομικά σχηματίζονται είτε από υπερπλασία που σημαίνει. Ε, ε, με γέννηση των κυτάρων του ιδίου του οργάνου, είτε από α, εναπόθεση χολυστερόλης, στατικόματα. της... Εμείς πώς της... καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πρόβλημα, με ποιο τρόπο. δυστυχώ δεν το καταλαβαίνουμε. Μόνο ε, τις με φορέ περισσότε... δηλαδή. Τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτοματική η διαδρομή τους, ε, διαδράμουν χωρίς συμπτώματα και χωρίς καμία ενόχληση. Τις περισσότερες φορές, αν είναι μικρή ειδικά... Και συνήθω αναγνωρίζονται σε ένα τυχαίο υπερηχογραφικό έλεγχο που θα κάνουμε ή check-up ενδεχομένω στην κοιλιακή χώρα. Προληπτικά υπάρχουν πράγματα μπορούμε να κάνουμε, Ένα απλό υπέρηχο. Αυτό. Το πιο απλό πράγμα. Για τώρα πότε και με ποιο τρόπο πρέπει να του αντιμετωπίσουμε, να μα πείτε, Είναι επικίνδυνοι από κάποια στιγμή και μετά και πώ του αντιμετωπίζουμε. Ευτυχώ δεν είναι επικίνδυνοι συνήθω. Συνήθω δεν είναι επικίνδυνοι. Ε, Μέγεθο κάτω των 6-7 χιλιοστών σε πολύποδε είναι θεωρούνται ακίνδυνοι. Ωστόσο ε, η, η επικινδυνότητα συσχετίζεται κυρίως με το μέγεθος αλλά και με τον ε, χρόνο ε, διπλασιασμού αυτού του μεγέθους. πολυποδας mm -hmm. ε, πολύποτας 6-7 χιλιοστών είναι μεν, αλλά εάν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ας πούμε από 4 χιλιοστά πάει στα 8 τότε μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνος και να yeah. υποκρύπτει κάποια κακό. Η θεραπεία υπάρχει. Η θεραπεία ποια είναι. Ασφαλώς. Είναι, ε, η θεραπεία είναι ε, με τις μεθόδους ας πούμε ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής όπως η πιο γνωστή στον κόσμο η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτόμη δηλαδή αφαίρεση της χολιδόχου κίστεως μέσα από κάποιε οπέ που κάνουμε στο κοιλιακό τείχομα. Η οποία είναι μια εύκολη επέμβαση. Δηλαδή την κάνει και φεύγει, πα σπίτι σου. Κάπω έτσι. Ε, είναι εύκολη, ναι. δηλαδή δεν είναι κάτι. Και αρκετά. μετά απλά ακολουθεί μια αγωγή. Μια... Ούτε, καν ούτε, ούτε, ούτε καν. καν. ούτε, καν. αγωγή. Ε, Συνήθω δίνουμε 15 μέρε ε, οδηγίες για 15 ημερη ε, δίαιτα με άλλη τροφή. Ωραία, άρα λοιπόν ένα υπερηχογράφημα δεν κάνει κακό. Ναι, προληπτικά μπορούμε έτσι να κι αλλιώς Μετά, δεν είναι κακό. Ποτέ. Ε, Κανείς δεν έχασε. Ειδικά για αυτά που μας λέτε που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε γιατί δεν δημιουργούν και κάποιο ζήτημα. Τίποτα. Λοιπόν, λοιπόν να ευχαριστήσουμε διάσω... τον κύριο το Αλέξανδρο Δαρόμ, διευθυντή χειρουργό στο Metropolitan Hospital Ευχαριστούμε Χουστινάλ. πάρα πολύ για την Να είστε καλά. Λοιπόν.